Σωστά. Στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Ή Μάριμπορ ή Μπότεβ. Δύο ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη δεκαετία του 90. Αυτό είναι εντελώς συμπτωματικό βέβαια. Μάριμπορ έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Το 11. Το 11. Ναι, ναι. Θα έχει πλάκα γιατί θα είναι Σλοβαίνοι εναντίον Σλοβαίνων με Τσέριν, Σπόραρ και ίσως Βέρμπιτς. Πώς ακριβώς. Έχει αξία να πούμε και σημασία να αναφέρουμε ότι ο Ποπόφ που είναι και αρχηγός, βέβαια είναι στα 37 του, αλλά μετράει 90 συμμετοχές με την εθνική, δηλαδή είναι σημαντικό όνομα στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Και ο Κερκέζ που είναι Βόσνιος προπονητής, έχει πάρει με την ΑΕΛ Μεσού κύπελο Κύπρου το 19, τον ξέρουν περισσότερο οι Κύπροι φίλαθλοι. Αυτά για τη βουλγαρική Μπότεβ Πλόβντιβ ή Φιλιππούπολη, όπως την ξέρουμε εμείς. Και το άλλο 50%, η άλλη πιθανότητα είναι να πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει πάλι με την Μάριμπορ από την Σλοβενία. Εδώ το μεγάλο αστέρι είναι ο Γιώζιπ Ήλισιτς. Και το δεύτερο μεγάλο αστέρι, θυμίζω, ο Σουντανή. Ο Σουντανή είναι βέβαιος, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που τον έχει πάρει από Μαρίτιμο. Ο Ήλισιτς, ο οποίος έπαιζε στη Μάριμπορ, ένα καλοκαίρι έπαιξε με την Παλέρμο. Τον είδε ο Τζαμπαρίνη, ο Άιμισος, ο πρόεδρος του Παλέρμο, και τον πήρε άρον-άρον. Μετά πήγε βέβαια στην Αταλάντα και την οδήγησε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League πριν 4 χρόνια. Τα νεότερα στα μεταγραφικά είναι ότι. Ο Ιωαννίδης είναι όλη η ιστορία. Ο Ιωαννίδης. Υπάρχει η είδηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει απορρίψει νέα πρόταση της Ipswich. Ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή βγήκε σήμερα. Ιταλία παίζει για Ιωαννίδη. Ιταλία. Το ενδιαφέρον της Μπολόνια είναι υπαρκτό. Δημοσιεύματα που λένε ότι τα έχει βρει ο Ιωαννίδης με την Μπολόνια για συμβόλαιο. Το θέμα είναι να τα βρει ο Παναθηναϊκός. Μισό λεπτό. Καταρχήν, να πούμε είναι παράνομο. Έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να τα βρει με τον παίκτη. Λοιπόν, αυτά γράφουν οι Ιταλοί, έτσι. Αυτά γράφουν οι Ιταλοί. Δεν μπορεί να τα βρει με τον παίκτη γιατί έχει συμβόλαιο παίκτη. Τώρα, εάν η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να πάει να παίξει στο καμπιονάτο, γιατί μιλάμε για την τέταρτη ομάδα πέρσι του καμπιονάτο και παίζει και Champions League, ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα μπορέσει να σταθεί εμπόδιο και σε αυτά τα χρήματα. Ναι, απλώς καταλαβαίνουμε ότι αν απορρίπτει τα 25 της Ipswich, που εδώ που τα λέμε και ο Ιωαννίδης, δεν είμαι σίγουρος αν θα ήθελε αυτή την προοπτική της Μεγάλης Βρετανίας με τις βροχές και με τις συννεφιές που υπάρχουν εκεί πέρα. Καταλαβαίνει κανείς ότι το 30, λέω ένα νούμερο που εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός θέλει και πάνω από 40, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ένα δείγμα, αλλά το 25 πάντως δεν το συζητάει ο Παναθηναϊκός. Στην παρούσα φάση, οι πιθανότητες είναι υπέρ του να μείνει ο παίκτης. Θα έρθει πάντως πρόταση και από άλλη ποδοσφαιρική χώρα. Είμαστε ακόμα Ιούνιο. Εδώ είναι το δημοσίευμα της Corriere dello Sport. Για την Μπολονιά, η Corriere το επανέφερε το θέμα, το είχε βγάλει πριν από ένα μήνα περίπου το Mercato Web. Το επανέφεραν οι Ιταλοί και μάλιστα λένε ότι έχει ταξιδέψει και ο Νινιάδης στην Ιταλία και έχουν κάνει κάποιες συζητήσεις, συναντήσεις. Αυτά λένε ο Νινιάδης. Ο συνέτερος του Πρέτρακ Τζόρζεβιτς που είναι στο γραφείο που ανήκει ο Φώτης Ιωαννίδης. Να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό, συγγνώμη να πω κάτι. Το θέμα Ιωαννίδη θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το budget που θα έχει ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές το καλοκαίρι. Οπότε είναι κομβικό. Ο Παναθηναϊκός πάντως δεν θέλει, και με τις συνεννοήσεις με τον Ντιέγκο Αλόνσο, δεν θέλει να πουλήσει. Θέλει να τον έχει του χρόνου θα έρθει η πρόταση και από άλλο πρωτάθλημα για τον Ιωαννίδη. Εντάξει, θα ετοιμάσει και άλλη πρόταση λογικά η Sporting. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Και από άλλη χώρα, λέω. Ναι. Και άλλη χώρα. Γερμανία έχει. Γερμανία έχει έρθει. Ιταλία έχει έρθει. Γαλλία έχει έρθει. Το ότι έχει έρθει από Γερμανία δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην ξανάρθει από Γερμανία άλλη πρόταση. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Γιατί λέει άλλη χώρα γι' αυτό. Λοιπόν, για ρωτά Κωστά. Μεγάλο θέμα είναι τι θέλει ο ίδιος και πώς μπορεί να τον πείσει ο Αλαφούζος ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Ιωαννίδης, αν ο Παναθηναϊκός τον πείσει ότι θα είναι μεγάλος πρωταγωνιστής, εγώ νομίζω ότι μπορεί να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ο Ιωαννίδης για Ipswich, Lille και Sporting κλπ. Δεν φεύγει τον Παναθηναϊκό. Δεν πάει. Γιατί η Μπολόνια είναι ένα άλλο θέμα, αλλά. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι ακόμα και η Μπολόνια στην παρούσα φάση δεν. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός απορρίπτει αυτές τις προτάσεις ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, το να γράφουν οι Ιταλοί ότι τα έχει βρει με τον παίκτη δεν λέει κάτι γιατί δεν μπορεί να τα βρουν με τον παίκτη. Έτσι είναι παράνομο. Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο ο παίκτης. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει δηλαδή να στραβώσει ο Παναθηναϊκός, να το κολλήσει, το κολλάει. Εκτός αν γίνεται κάτι από πίσω, το οποίο δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μπορεί να πήγε ο μάνατζερ και να τα βρει και ρε παιδί μου κρυφά. Ο Παναθηναϊκός δεν θα στραβώσει αν έρθει πρόταση που θα τον ικανοποιήσει. Εκεί δεν θα στραβώσει.